Είμαστε μέσα στη θάλασσα και μου δείχνατε τώρα, Μοχάμεντ, εδώ μαζί με την Ελπίδα, αυτό που αντικρίσατε εκείνο το βράδυ. Αν σου ζητούσα να κλείσει τα μάτια και να πας εκείνο το βράδυ, τι θυμάσαι και από το ξεκίνημα της βραδιάς και αυτής της τραγωδίας και μέχρι αργά το βράδυ που ήσασταν μεσοπέλαγα και βοηθούσατε κόσμο να διασωθεί? Αυτή τη βραδιά δεν το ξεχνάμε ποτέ. Δεν ξεχνιέται. Τα αποτομούσα πόλεμος αντί να γίνει αυτό το πράγμα. Θυμάσαι, Μοχάμεντ, μια συγκεκριμένη ιστορία που σε συγκίνησε εκείνη τη βραδιά? Κάποιος δηλαδή, κάποια γυναίκα, κάποιο παιδάκι, κάποιον άνθρωπο που σώσατε και σου μείνε η ματιά του? Για μένα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Αυτή τη γυναίκα ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ μεγάλη στην ηλικία. Μου λέει να σου πω κάτι, το λέω πες, άσε με, εμένα θα πεθάνει εδώ. Το λέω, δεν θα σου αφήσω να πεθάνεις εδώ. Εγώ θα σου πάρω πάνω στο σκάφος, θα σου πάω στο Ραφίνα, κάπου εκεί και πέρα έχει Θεός. Χάρηκες όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλοντας να τιμήσει το μεγαλείο της ψυχής σας θα σας δώσει την ελληνική υπηκότητα? Είναι για σένα μια δικαίωση μετά από 30 χρόνια που είσαι στην Ελλάδα και αγαπάς αυτόν τον τόπο? Δεν μπορώ να σου το πω όχι. Δεν μπορώ να σου το πω όχι. Είναι χαρά μου και τιμή μου. Και πρώτο, ή να σκεφτώ εγώ για την ελληνική πετοκότα, το χαρά μου και το τιμή μου να ξαναγυρίσουν πάλι τα παιδιά σπίτια τους, στους ανθρώπους που χάσανε τα παρουσία τους, το μάτι να γυρίσει πάλι να ξαναπράσουν όσα πολύ εδώ, όσα πολύ δυνατότητα από το κύριε Σέβρας και το κυβέρνηση και όλα τα κόμματα. Όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ τη μαμά μου και την Ελληνίδα. Γι' αυτό αγαπάει την Αίγυπτο. Για να την προσθέτει. Γι' αυτό αγαπάει την Ελλάδα. Πώς είχε στριμωχτεί ο κόσμος εκεί και αυτοκίνητα όσο μπορούσαν να μπουν στο λιμάνι μέσα. Είδα μια γυναίκα, νεαρή κοπέλα ήταν. Εμένα μωρό 2 μηνών ήταν 3 ζήτημα και όπως είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκίνητου στο πίσω κάθισμα ανοιχτή, κράταγε το μωρό στην αγκαλιά και να την παρακαλάω, να της λέω έλα να σε πάω στα λιμενικά που είναι πιο έξω, ώστε τουλάχιστον αυτή με το μωρό που ήταν πολύ μικρό να την πηγαίνα έξω σε ασφαλιστικά χέρια. Και μου λέγε ότι φοβάμαι, ότι θέλω τον άντρα μου και δεν ήρθε. Έχει έρθει κάποιος από όλους αυτούς τους ανθρώπους? Έχει περάσει σχεδόν ένα δίμηνο να σας ευχαριστήσει, να δει τι κάνετε? Έχω δει το άντρα του Κατερίνα, αυτός που έχει... Ναι, που από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησαμε. Το είδα εδώ, έχει έρθει, έκατσε με τον Κώστα στην καφετέρια. Και το είδα δεύτερη μέρα, γιατί η Κατερίνα αυτή, τόσα κόσμος έχουμε βγάζει και δεν βρήκαμε την Κατερίνα. Και το είδα δεύτερη μέρα και του λέω, η Κατερίνα τι είναι? Και μου λέει, το βρήκα στο Ραφίνα. Έχουμε λοιπόν τον κόσμο από έξω να ρουλιάζει για βοήθεια, να είναι κάποιοι μέσα στο νερό και 10 μέτρα πιο πάνω να είναι η φωτιά, να γλύφει τα τελευταία σπίτια, να καίει τα τελευταία πεύκα και να γίνονται εκρήξεις και να πέφτουν κομμάτια είτε κουκουνάρες αναμένες πάνω στην τέταρτη του σκάφους. Όπως και άλλη μια συγκινητική στιγμή ήταν όταν έβγαλα κόσμο στη Ραφίνα. Μια κοπελιά στην ηλικία σου πρέπει να ήταν, που έδειχνε πάρα πολύ θεραλέα και άνετη και μίλαγε με άλλα παλικάρια και τα λοιπά. Ξαφνικά με χαιρέτησε και ενώ ήταν πολύ cool, ξαναλέω, ξέσπασε σε λιγμούς, με αγκάλιασε, με έσφιξε τόσο δυνατά που λέω θα με σπάσει και μου λέει, μου έσωσε τη ζωή μου, δίνει ένα φιλί και φεύγει κατευθείαν.